Και συνεχίζει ο πατήρ Παΐσιος ότι με την εγρήγορση και την αδιάλειπτη προσευχή, αν βρίσκεσαι σε εγρήγορση, δηλαδή είσαι έτοιμος, πώς το λέμε, stand by που λένε, προσέχεις και φέρνεις αντί για κακούς, καλούς λογισμούς. Βλέπεις ένα ποτήρι και σκέφτεσαι, αυτό το ποτήρι μοιάζει με το Άγιο Ποτήριο, αν δεις κάτι παρεμφερές. Με το μυστικό δείπνο του Χριστού. Ενώ αν βρίσκεσαι σε εγρήγορση, αν δεν βρίσκεσαι σε αυτή την εγρήγορση, μπορεί ο νου σου να πάει σε διάφορα μη πνευματικά πράγματα ή ακόμη και σε Ελένα. Γι' αυτό προσπάθησε να μην μαζεύεις σαβούρα λογισμών και ύστερα παλεύεις να τα διώξεις. Αυτή τη σαβούρα δηλαδή μην τη μαζεύεις, γιατί μετά δύσκολα θα τη διώξεις. Άσε. Και αν φεύγει ο λογισμός σου πάλι και αν φύγει ο νου σου, να τον επαναφέρεις συνέχεια στο ίδιο. Μην αφήνεις το νου σου να γυρίζει από εδώ και από εκεί. Πρόσεξε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τι πράγμα σκέφτεσαι κάθε στιγμή για να το διορθώνεις. Μα κάθε στιγμή θα το διορθώνω. Μα κάθε στιγμή σκέφτεται ο άνθρωπος. Περνάνε δεν ξέρω πόσες χιλιάδες σκέψεις από το μυαλό του ανθρώπου μέσα σε ένα 24ωρο. Γιατί ακόμα και αν ο νους δεν βρίσκεται σε άσχημα πράγματα, αλλά σε ουδέτερα, ωστόσο και αυτά τον εξουδετερώνουν αυτόν τον περιορισμό. Και πολεμάνε και τους πειρασμούς. Μια ουδέτερη στάση δηλαδή. Οι λογισμοί μάλιστα που δημιουργούνται από τον περισπασμό είναι πιο ύπουλοι από τους κακούς, επειδή δεν τους καταλαβαίνουμε για να τους πετάξουμε. Πάμε τώρα σε μια άλγεβρα πνευματική εδώ και όποιος μπορέσει να το αντέξει και να το δει. Λοιπόν, όπως έχω καταλάβει λέει, ακούτε πολύ το ταγκαλάκι της λέει. Η ερώτηση είναι η εξής. Γέροντα, ο λογισμός μου λέει, δεν έκανες καμιά προκοπή τόσα χρόνια που είσαι στο μοναστήρι. Να λοιπόν μοιράσεις μοναχή ή σε μοναχό. Για να ακούσω τι άλλο σου λέει ο λογισμός σου. Τι ξεγέλασμα σας κάνει, γιατί πιστεύετε στο ταγκαλάκι, γιατί ζαλίζεστε, ειρήνευε παιδί μου, στεναχωριέσαι άδικα και ταλαιπωρήσει χωρίς λόγο. Σου παρουσιάζει το ταγκαλάκι τα πράγματα μπερδεμένα, σαν να είναι φακίρις. Σε ζαλίζει με λογισμούς απεσιοδοξίας. Ένα λογισμό απεσιοδοξίας, εσύ μπορεί να τον γυρίσεις σε λογισμό αισιοδοξίας. Είναι στο χέρι σου. Να αλλάξει μια κατάσταση. Κάτι σε καταπιέζει. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Αλλά ξαφνικά, εσύ αρχίζεις να παίρνεις στροφές. Και λες, κάτσε να αλλάξω θέση. Κάτσε να κάνω μια βόλτα. Κάτσε να πιω ένα ποτήρι νερό. Κάτσε να κάνω κάτι άλλο. Κάτσε να κατέβω κάτω. Κάτσε να βγω στον δρόμο για 5 λεπτά, 2 λεπτά. Τότε έχεις κάνει έναν αντιπερισπασμό. Αν θες να προκόψεις, συνεχίζει ο πατήρ Παΐσιος, όταν ο πονηρός σου επιτίθεται με αριστερές σκέψεις και λογισμούς και στραβάει προς το μέρος του, στρίψε με δύναμη αντίθετα το τιμόνι και αγνόησέ τον. Να προσπαθήσεις να φέρνεις καλούς λογισμούς και ακόμα για τις μικρότερες και μεγαλύτερες αδερφές, οι οποίες κάνουν εσωτερική εργασία αθόρυβα. Γιατί το ταγκαλάκι σου χαλάει το λογισμό για να καθυστερήσει μόνο και μόνο την πνευματική σου πρόοδο. Εάν δεν σκαλώσεις τους λογισμούς σου, συνεχίζει ο πατήρ Παΐσιος, από αυτό το βιβλίο που σας είπα, Γερόντος Παΐσιου, Αγιορείτου Λόγοι, το τρίτο βιβλίο, Πνευματικός Αγώνας, και να το ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο θεολόγος Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Είναι ωραία τα βιβλία αυτά που έχει βγάλει Σουρωτή, δεν ξέρω πόσα είναι, 4 βιβλία, 3-4 βιβλία, τα οποία παρουσιάζουν τους διαλόγους που έχει κάνει ο πατέρ Παΐσιος κατά καιρούς, με διάφορες μοναχές, με την Ηγουμένη ίσως, με κάποιους άλλους, οι οποίοι τον ρωτούσαν για την πνευματική ζωή πράγματα τα οποία
ήθελαν να τα μάθουν από πρώτο χέρι και από έναν Άγιο άνθρωπο όπως ήταν ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος. Και τώρα, όλη η πνευματική ζωή στηρίζεται στους λογισμούς. Το ξαναλέω, η πρόοδος στην πνευματική ζωή από το λογισμό εξαρτάται. Γέροντα, πώς θα βοηθηθώ στον αγώνα κατά των αριστερών λογισμών? Με την εγρήγορση που σου είπα και την αδιάλειπτη προσευχή. Τι εννοεί αδιάλειπτη προσευχή? Νομίζω ότι οι περισσότεροι φίλοι εδώ που ακούνε σε εκπομπές ξέρουν ότι είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Αυτή είναι η αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή προς τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Αν βρίσκεσαι λοιπόν σε εγρήγορση, προσέχει τους καλούς λογισμούς. Βλέπεις ένα ποτήρι, το είπαμε. Και αν φεύγει ο νους και πάλι τον επαναφέρεις, στη συνέχεια να κάνεις το ίδιο. Μην αφήνεις τον νου σου να γυρίζει γύρω-γύρω. Γιατί ακόμα και αν ο νους δεν βρίσκεται πάντοτε σε άσχημα πράγματα, αλλά σε ουδέτερα, ωστόσο και αυτά τον εξουδετερώνουν με τον περιορισμό και γίνεται σπατάλη. Μιλάμε για τους λογισμούς που φέρνει ο κακός λογισμός, δηλαδή πώς δημιουργείται και τι περισπασμός γίνεται στον άνθρωπο με έναν κακό λογισμό. Πάνε τα πράγματα στραβά με τους κακούς λογισμούς. Πολύ στραβά. Του μπαίνει μια ιδέα, ας πούμε, ενός ανθρώπου ότι έχει καρκίνο, ότι έχει εκείνο, ότι έχει τ' άλλο, ότι τον προσβάλλουν ή προσβάλλει. Και δεν συμβαίνει αυτό. Κατά κάποιο τρόπο είναι μια φαντασίωση ο αριστερός αυτός λογισμός. Εάν δεν φύγει, τον ταλαιπωρεί. Καλό είναι για τέτοιους λογισμούς που ταλαιπωρούμεθα, μα ό,τι λογισμός και να είναι, οποιανής φύσεως και της πιο απλής και της πιο βλακώδους, ας πούμε, φύσεως λογισμός, καλό είναι να πηγαίνουμε τον αξιωματολογούμεθα για να φύγει. Μου λέγε κάποιος, εγώ φταίω που πέθανε η μάνα μου. Του λέω, πήγαινε να αξιωματολογηθείς και πες μου τι σου είπε και ο αξιωματολόγος. Τι του είπε, ξέρετε? Παιδάκι μου, δεν φταίσαι εσύ που πέθανε η μάνα σου. Ο Θεός ήθελε να την πάρει σε αυτή την ορισμένη ώρα. Εσύ δεν είχες πρόθεση να φύγει η μάνα σου. Την αγαπούσες και την ήθελες. Λοιπόν, πώς έχεις εσύ την ιδέα ότι την εξουθένωσες εσύ τη μάνα σου? Μπορεί να τη στεναχωρούσες. Άνθρωπος είσαι και όλοι στεναχωρούμε ο ένας τον άλλον. Ειδικά μέσα στο σπίτι, σπιτικοί μας άνθρωποι, δεν σταματάει αυτό το πράγμα το μια φορά. Αλλά μην το παίρνεις, ας πούμε, ότι εσύ φταίς απόλυτα που πέθανε η μάνα σου. Έτσι τύπο και ο πνευματικός του, ήταν πολύ καλός πνευματικός αυτός, τον εγνώριζα. Μην αφήσεις το νου σου να γυρίζει, γιατί ακόμη και αν ο νους δεν βρίσκεται πάντοτε σε άσχημα πράγματα και σε ουδέτερα, μπορεί να καταλήξει έτσι όπως είπαμε. Γέροντα, ο λογισμός μου λέει, δεν έκανες προκοπή. Λέει ο πατήρ Παΐσιος πάλι, τι ξεγέλασμα σου κάνει, γιατί το πιστεύεις, γιατί ζαλίζεσαι, ειρήνευε. Στενιαγωγήσε άδικα και ταλαιπωρήσε χωρίς τον λόγο. Χωρίς κάποιο λόγο. Σου παρουσιάζουν τα καλά και τα πράγματα μπερδεμένα, σαν τον φακίρι, σε ζαλίζει με λογισμούς και ματαιοδοξία ή απεσιοδοξία και σου τρώει την ώρα και σε περισπά από την προσευχή και από το διακόνημά σου. Το μοναστήριο έχουν και ένα ιδιαίτερο διακόνημα. Άλλος κάνει κάτι στην κουζίνα, άλλος διαβάζει και γράφει, άλλος κοιτάει τον κήπο κλπ. Αυτά λέγονται διακονήματα. Σε ζαλίζει λοιπόν με απεσιοδοξία. Εσύ θα στρέψεις όλη σου τη δύναμη σε αισιόδοξο μήνυμα, το οποίο θα έχει τη δύναμη να αντιμετωπίζει το άλλο. Αλλά το πιο καλό, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κάθε δύσκολη πνευματική κατάσταση λύνεται με την προσευχή. Αυτό να ξέρουμε και να μην στεναχωριόμαστε. Η προσευχή είναι όπλο για όλες τις επιθέσεις του εχθρού. Και ανθρώπων επιθέσεις καμιά φορά, αλλά και του πονηρού. Προσπάθησε να εργάζεσαι μόνη σου και να έχεις ψαλτική δοξολογία, ευχή, νοερά και δυνατά, ώστε να αποφεύγεις τα μουρμουρίσματα των λογισμών, γιατί να αλλάζεις θέμα. Τώρα εδώ γεννάτε ένα ερώτημα. Τι μας θα λες, κύριε μου, κυρία Τζακλή, αυτά τα πράγματα, τη στιγμή που εμείς δεν είμαστε μοναχοί? Δεν είμαστε μοναχοί, αλλά πρέπει να τα ξέρουμε γιατί. Γιατί ένας είναι ο πόλεμος που γίνεται στον άνθρωπο, δεν είναι δύο. Και οι μοναχοί έχουν πνευματικό πόλεμο και πρέπει να τον αντιμετωπίσουν
Και εμείς οι λαϊκοί έχουμε πνευματικό πόλεμο που πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι σε μικρογραφία είμαστε κι εμείς σαν τους μοναχούς. Ο πονηρός δεν κάνει διάκριση σε τι επάγγελμα είσαι και σε τι μέρος είσαι, αν είσαι σε μοναστήρι, στο σπίτι σου ή οπουδήποτε. Πολεμάει τους πάντες και τα πάντα. Δεν αφήνει κανένα απολέμητο. Βέβαια υπάρχει και το γεγονός ότι όταν κοινωνάς και βρίσκεσαι στην εκκλησία, δεν πλησιάζει εύκολα. Όταν φοράς σταυρό απάνω σου, όταν κάνεις το σταυρό σου συχνά, όταν λες την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, εμποδίζεται πάρα πολύ. Πάρα πολύ εμποδίζεται και δεν μπορεί να κάνει πολλές επιθέσεις. Συνεχίζουμε στο βιβλίο αυτό, για τους πνευματικούς λογισμούς μιλάμε. Σας έχω πει, λέει ο πατέρας Παΐσιος, και άλλη φορά ότι επάνω σε κάποια συζήτηση, τη στιγμή που είναι να πω στον άλλον αυτό που θα τον βοηθήσει, γιατί ερχόντουσαν άνθρωποι και τους ζητήσανε βοήθεια πνευματική. Έχω πάθει αυτό, είναι έτσι. Οικογενειάρχες και αυτό και μόνοι τους και παντρεμένοι, χωρισμένοι άνθρωποι. Διάφορες κατηγορίες ανθρώπων πήγαιναν στον πατέρα Παΐσιο να τους μιλήσει για το πρόβλημά τους. Τι άλλο. Όλοι πηγαίναν φορτωμένοι με διάφορα προβλήματα. Λοιπόν, λέει. Έρχεται κάποιος την ώρα που εγώ πρέπει να συμβουλέψω έναν άνθρωπο, αφού μου έχει πει το ιστορικό του, έχω αυτό, έχω εκείνο, έχω τ' άλλο, έχω αυτούς τους λογισμούς, έχω αυτή τη γυναίκα, έχω αυτό το παιδί, έχω αυτό το πράγμα. Και την ώρα που πάω να τον συμβουλέψω, τι συμβαίνει σε μένα. Έρχεται κάποιος και διακόπτει. Και μετά γίνεται ο θόρυβος. Την πιο κρίσιμη στιγμή που είναι να του πει δύο λόγια, παιδί μου, κάνε εκείνο ή το άλλο ή το άλλο, γιατί δύο λόγια λένε πνευματικοί, δεν χρειάζεται πολλά. Να του πει μη δίνει σημασία σε αυτά που σου λέει κάποιος. Και εσύ ταλαιπωρείσαι, ας πούμε, και λες αμάν τώρα, πού είπα αυτό το πράγμα. Μη δίνει σημασία. Απλή καθοδήγηση. Αμα τι λέει ο πνευματικός, έχει ένα βάρος, ξέρετε. Σου λέει, σε εμποδίζει αυτή η σκέψη, ας πούμε, και αυτά. Αγνώρισε. Σε πρόσβαλε, δεν πειράζει. Καλύτερα. Όποιος σε προσβάλλει, σε ανεβάζει πνευματικά. Αν δεν αντιδράσει άσχημα, αν του πει και εσύ κουβέντες, αλλά αν δεν αντιδράσει άσχημα, τότε κερδίζεις εσύ πνευματικά, ανεβαίνεις πνευματικά και ψυχικά. Λοιπόν, σας έχω πει και άλλη φορά ότι τη στιγμή που μιλάω με κάποιον άλλο και θέλω να τον συμβουλέψω, στο πιο κρίσιμο σημείο μου διακόπτει κάποιος θόρυβος. Κάτι γίνεται. Για να αναγκαστώ να σταματήσω. Αυτός το καταλαβαίνει όμως αυτό το πράγμα, ότι είναι η συνήθεια αυτή από τον δαίμονα που έρχεται να καταστρέψει μια καλή κατάσταση. Γιατί άμα δεν υπάρχει ένα σχέδιο καλό, δεν επεμβαίνει. Σου λέει αυτοί καταστρέφονται μόνοι τους, τι να τους κάνω. Γι' αυτό λένε και ότι και τους αιρετικούς δεν τους πειράζει ο Σατανάς. Τους ορθόδοξους πειράζει. Αυτούς που σκέφτονται καλά για τον Θεό. Οι άλλοι δεν τον πολύ ενδιαφέρουν. Έχουν πέσει δηλαδή κάτω. Και τους βλέπει πεσμένους, είναι ημιχανείς και σου λέει τι να σκοτώσω αυτούς. Σκοτώσω τους όρθιους. Αφού λοιπόν ο πειρασμός κάνει τέτοια σχέδια, γιατί να μην κάνουμε και εμείς σχέδια στον πειρασμό, να είστε έξυπνες και να κοροϊδεύετε το ταγκαλάκι. Μιλάει για τις μονοχές. Και να πούμε και αυτό και να μην σας ταλαιπωρήσω. Γέροντα, έχω λύπη και ακηδεία. Περνάω μαρτύριο. Τα ακηδεία σημαίνει ότι δεν κοίτομαι, δεν φροντίζω. Αυτό που λέμε εμείς τεμπελιά, δεν θέλω να κάνω τίποτα. Δεν συμβαίνει αυτό σε εμάς. Σε όλους τους ανθρώπους δεν συμβαίνει. Δεν έχω όρεξη για τίποτα. Μα θέλω να διαβάσω, δεν μπορώ να διαβάσω. Θέλω να ακούσω μουσική, δεν ακούω μουσική. Θέλω να περπατήσω, δεν θέλω να περπατήσω. Αυτά είναι συνηθισμένα πράγματα που συμβαίνουν σε όλους σας και σε όλους μας. Και σε μένα και σε εσάς και σε οποιονδήποτε. Αλλά θα περάσει το μαρτύριο αυτό σιγά σιγά. Τι να κάνω, λέει, απαντάει ο πατήρ Παΐσιος. Μαρτύριο πριν από το μαρτύριο. Εσύ έχεις αυτοπεποίθηση. Τώρα αυτή η αυτοπεποίθηση είναι δίκο από μαχαίρι. Καλύτερα να μην έχει καλή αυτοπεποίθηση ή τουλάχιστον να, με διάκριση να ξέρει τον εαυτό του, ας πούμε, και να μην υπεραίρεται ότι εγώ είμαι υπεράνω των υποθέσεων, ας πούμε, κλπ.
Σου έχουν γίνει κατάσταση αριστερή λογισμοί, λέει, και γι' αυτό παιδεύεσαι. Έχεις ανάγκη από δεξιούς λογισμούς, λέει σε αυτή τη γερόντισσα. Πρέπει να μεταστρέψεις τις πονηρές μηχανές σε εργοστάσιο και σε καλές μηχανές. Η καλύτερη επιχείρηση είναι να φτιάξει ο άνθρωπος ένα εργοστάσιο καλών λογισμών. Εργοστάσιο καλών λογισμών. Με την υπερβολή αυτή δίνει το νόημα. Και τότε, συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος, ακόμη και τα άσχημα θα τα φτιάχνουν όσα καλά. Παράδειγμα χάρη, έναν άνθρωπο, αν τον δεις σαν ψυχή, σαν άγγελο, ανεβαίνεις αγγελικά στον ουρανό και η ζωή σου είναι πανηγύρι. Αν τον δεις σαρκικά, κατεβαίνεις στην κόλαση. Και λίγο ακόμα. Μερικές φορές, γέροντα, όταν βάζω ένα καλό λογισμό, λίγο, μου έρχεται ένας αριστερός λογισμός και μου τα χαλάει. Μήπως δεν το κάνω από την καρδιά μου? Απάντηση του γέροντα Παρισίου. Σκοπός είναι να κάνεις από την καρδιά σου. Να το κάνεις από την καρδιά σου. Και αν σου έρθει αριστερός λογισμός, θα πεις, αυτός είναι αλλότριος. Δεν είναι δικός μου λογισμός. Έρχεται και παρεμβάλλεται. Πρέπει να τον διώξω. Τώρα υπέγραψα. Λοιπόν, το θέμα τελείωσε. Μπορεί εσύ να το τελείωσες. Ο διάβολος όμως δεν πεθαίνει ποτέ. Έλεγε ένα γεροντάκι. Ο σκύλος μια-δυο κλωτσές σου δίνει και φεύγει. Τους δίνει δύο κλωτσές και φεύγει. Ο διάβολος δεν φεύγει. Επιμένει. Από εκεί και εκεί. Ανάγκη ένα κερί στους Αγίους του κελιού για να φύγει και μου λένε οι δαίμονες. Για μας το άναψε το κερί. Βρε σαβούρα. Πού? Για σας. Για τους Αγίους το άναψα. Ναι. Όμως εμείς σε αναγκάσαμε, του λένε. Κοιτάξτε, για να κλείσουμε, στους πονηρούς λογισμούς να μην τους δεχόμαστε. Οι λογισμοί είναι κάτι που περνά από το νου σου έτσι και αν τον αφήσεις φεύγει κιόλα. Είναι σαν το αεροπλάνο. Ακούσε ένα βουητό. Πέρασε. Έτσι είναι και οι λογισμοί. Αλλά ένα πράγμα. Δεν θα τους δώσει τόπο να χωρέσουν, δεν θα τους δώσει αεροδρόμιο να προσγειωθούν. Μην τους προσγειώσεις τους κακούς λογισμούς. Ας τους να περάσουν και να πάνε από εδώ που ήρθαν. Τότε ξέρεις και γίνεσαι έμπειρος στον πνευματικό αυτό πόλεμο. Μέχρι εδώ λοιπόν σήμερα, να είστε καλά, μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, πάλι θα μιλήσουμε για κάποιο θέμα. Σήμερα μιλήσαμε για τους πονηρούς λογισμούς και πώς να αποφεύγονται. Σας ευχαριστώ. Καλό χαίρετε. Ο Θεός μαζί μας. Χαίρετε, Κύριο.